Θα ξεκινήσω με τη σύμβαση που καταψηφίζουμε. Και το κύριο αυτής της σύμβασης είναι ότι καταργεί τις συμφωνίες των κρατών μελών για τα διαιτητικά επενδυτικά δικαστήρια. Και θα αναρωτηθεί κανείς και τι ενδιαφέρει το ΚΚΕ, αφού και αυτή υπέρ των επενδυτών ήτανε. Έχει όμως ενδιαφέρον το σκεπτικό. Καταργεί τα διαιτητικά δικαστήρια γιατί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές είναι αντίθετες με τις 4 θεμελιώδεις ελευθερίες κίνησης του κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κατοχύρωσαν οι συνθήκες με πρώτη αυτή του Μάστριχτ που από ό,τι θυμόσαστε μόνο το ΚΚΕ καταψήφισε και βέβαια όπως εξελίχθηκε και με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δηλαδή, δεν καταργεί τις συμβάσεις γιατί προβλέπουν διαιτητικά δικαστήρια για τους επενδυτές, αλλά γιατί από τις ευρωσυνθήκες απαγορεύεται οτιδήποτε εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου επενδύσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, ο κάθε μεγαλοκαρχαρίας επενδυτής που θίγεται πρέπει να προσφεύγει στα εθνικά δικαστήρια, τα οποία πρέπει να εφαρμόζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι υπερσυνταγματικό και ένα των δικαιών. Συνεπώς, ο λόγος που προωθείται αυτή η κύρωση είναι γιατί δεν πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο στην κυκλοφορία του κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, τα εθνικά δικαστήρια, εφαρμόζοντας τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει πάντα να δικαιώνουν τους επενδυτές. Οπότε, ακόμα και αυτά τα διαιτητικά δικαστήρια είναι άχρηστα και πολύ περισσότερο χρονοβόρα για το κεφάλαιο, τους επενδυτές και κανένα κράτος μέλος με την νομοθεσία του, όταν είναι αντίθετη με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να εμποδίζει τις επενδύσεις του κεφαλαίου με διαιτησίες. Αποδεικνύεται, επιβεβαιώνεται και στα άρθρα 9 και 10 της Σύμβασης που σε κάθε περίπτωση καλύπτουν τους ομίλους εκείνους που έχουν εκκρεμείς διαιτητικές διαδικασίες. Συνοπτικά λοιπόν, η κατάργηση των διμερών διακρατικών συμβάσεων εναρμονίζεται με τις κοινές επιδιώξεις μονοπωλίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αστικών κυβερνήσεων για την ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς κανένα ούτε και τυπικά εμπόδια, με μόνο την κατοχύρωσή του από τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το θεματοφύλακα, το δικαστήριό της. Τελικά, το εθνικό δίκαιο είναι κάτω από την πότα του ευρωπαϊκού δικαίου, που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Βέβαια, με τη συμφωνία αυτή καταργούνται λίγων ή όποιες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αυτές που περιγράφονται στο παράρτημα Α και Β. Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση, αλλά αυτές είχαν πραγματοποιηθεί προτού μερικές από αυτές τις χώρες ενταχτούν και γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ως γνωστόν μία μεγάλη διεύρυνση με 10 χώρες, οι περισσότερες πρώην σοσιαλιστικές έγινε το Μάη του 2004, μία άλλη διεύρυνση με 2 βαλκανικές έγινε το 2007 και το 2013 με την Κροατία, που είχε προκύψει σαν νέα χώρα μετά τη δολοφονική επίθεση και διάλυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Ιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1999. Τα αναφέρω για να θυμάται ο λαός τα εγκλήματα που έχουν κάνει εν ώψη της συνεδρίασης της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα, με όλα τα δολοφονικά σχέδια στο μενού, θέματα στρατηγικής σημασίας τα ονομάζω, δηλαδή πώς θα απλώσει τα νύχια του σε όλο τον πλανήτη ξεδιπλώνοντας και τα άλλα σχέδια αντιπαράθεσης με άλλα υπεριαλιστικά κέντρα σε βάρος της ευημερίας των λαών. Καταψηφίζουμε χωρίς να σημαίνει ότι και αυτό που υπήρχε δεν ήταν υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων για σίγουρη κερδοφορία. Δεν είχε τίποτε το φιλολαϊκό.
Ωστόσο, να απαντήσω και στην παρατήρηση του κυρίου Υπουργού στην ομιλία του στην Επιτροπή, ότι το ΚΚΕ λέει σε όλα όχι. Αυτό επιβεβαιώνει και αποδεικνύει ότι η πολιτική σας είναι αντιλαϊκή και αποτυπώνεται σχεδόν σε όλα τα νομοθετήματα που φέρνετε. Δίκαια λοιπόν λέμε όχι και καταψηφίζουμε. Σε ό,τι αφορά την άλλη σύμβαση, με τίτλο «Πρόγραμμα συνεργασίας διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας», αν και θεωρούμε ότι ο τίτλος δεν ανταποκρίνεται, αφού ουσιαστικά πρόκειται για τη χρηματοδότηση ανακατασκευής ενός σχολικού κτηρίου, με το οποίο θα μπορούσε να αποτυπωθεί συγκεκριμένα στον τίτλο. Όπως και μετά από τα ερωτήματα που θέσαμε και τις διευκρινήσεις που έδωσε στα περισσότερα ο κύριος Υφυπουργός, ο κύριος Φραγκογιάννης, θεωρώντας ότι τα υπόλοιπα που δεν απάντησε θα τα πάρει υπόψη του, κυρίως δηλαδή ότι θα υπάρξουν σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συμφωνίας συγκεκριμένοι εξωτερικοί ελεκτές που θα χρησιμοποιεί ο δωρητής, δηλαδή το ελληνικό κράτος, για την επίβλεψη της υλοποίησης του έργου και ειδικοί που θα επιθεωρούν τα λογιστικά βιβλία. Υπερψηφίζουμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία, αφού όπως λέει και ο Βίκτορ Ουγκό, εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή. Τελειώνοντας, αποχαιρετάμε σήμερα το Μίκη με ένα κατάπαυστο χειροκρότημα, κρατώντας βαθιά φυλαγμένα μέσα μας όλα του τα τραγούδια και τις μελωδίες, για να τα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Ναι, τα τραγούδια του ενώνουν τους λαούς.